Το πρώτο που οφείλω να πω σήμερα είναι 1000 ευχαριστώ και 1000 μπράβο στην παρέα των Επιτρόπων, των Επιτροπισών μάλιστα σε αυτήν την Εκκλησία, γιατί συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει αυτό το χωριό να κάνει το ένα έργο μετά το άλλο. Χάσαμε εδώ τα μάρμαρα που καθίσαμε και τα γυαλίσαμε και λέω κατρεφτίζεται ο ουρανός πάνω. Εκεί που είχαν παλιώσει, είχαν φθαρεί, πρέπει και ο Φίλιππος ο Δόκτης με την αγάπη του και ήρθε και μας τα έκανε και μάλιστα μας τα πρόσφερε όλη τη δουλειά και τα υλικά δωρεάν στο χωριό και στην εκκλησία. Και όχι μόνο τα πρόσφερε δωρεάν, για να δέστε τώρα πόση αγάπη έχουν οι άνθρωποι. Έγινε κάτι μετά που κι αυτός δεν κατάλαβε πώς, και όταν τα σκουπίσαμε, ξαναμάζεψαν σκοτεινά σημεία. Και ήρθε και το έκανε δεύτερη φορά από την αρχή και τα έτρεψε. Το ότι κάνετε όλα αυτά τα έργα, εμένα με κάνει περήφανο. Διότι στο τέλος λέω, κοίτα να δεις ένα μικρό χωριό με πόση αγάπη και λατρεία ασχολείται με τον ναό του. Τώρα θα κυκλοφορήσουμε αυτές τις μέρες για το πανηγύρι, μια λαχτροφόρα αγορά που ακόμα δεν έχουμε τελειώσει αυτά που θα βγάλουμε σε εκδήλωση. Σας υπόσχομαι ότι θα έχει μία-δύο πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Γι' αυτό να πάρετε λαχεία για να βοηθήσετε τη συνέχιση του έργου του ναού. Και μου κάνει εντύπωση ότι και οι δύο ενορίες παλεύουν και προσπαθούν και φτιάχνουν τους ναούς από καλούς, ακόμα καλύτερους. Και δεν χρωστάμε δεκάρα για κανένα έργο. Μπορεί να μην έχουμε και δεκάρα στην άκρη, αλλά δεκάρα δεν χρωστάμε πάντα σε κανένα. Το δεύτερο που πρέπει να εκτιμάμε κάθε Κυριακή είναι, μην τα ακούτεσείς, φαντάζεσαι το πόσο υπέροχη ομάδα ιεροψαλτών έχουμε. Βρέθηκα αυτές τις μέρες ένα πανηγύρι μεγάλο στην Κρήτη, το ξέρετε ότι ήμουν εκεί, πολύ μεγάλο πανηγύρι, το μεγαλύτερο πανηγύρι των Χανίων, και όλοι οι ψάρτες που μαζεύτηκαν εκεί μου λέγανε πόση απορία έχουν που έχουμε, γιατί το ακούνε κάθε μέρα με τα δίδυ απευθείας η καμερούλα και φτάνει η ενορία μας, μέχρι την άκρη της γης. Όταν πήγαμε στην Κόνιτσα την εκδρομή, θυμάστε που βρέθηκε ένα ζευγάρι Αυστραλών και λέει κάθε Κυριακή που έχουμε άλλη ώρα εμείς και λειτουργούμαστε εδώ, εγώ κάθομαι και σας ακούω και σας απολαμβάνω. Και αυτό με κάνει πάλι περήφανο, γιατί αυτό το χωριό αξίζει και το άλλο χωριό και αυτός ο τόπος πολλά. Τώρα αυτές τις μέρες που πήγα στην Κρήτη, εκεί κατάλαβα πόση μεγάλη αξία και τιμή έχουμε. Μην τη χάσουμε. Προσέξτε κάτι. Θα τη χάσουμε αν κάνουμε κακίες. Και φυλαχτείτε από τις πονηριές του διαβόλου. Να φυλαχτούμε όλοι από τις πονηριές του διαβόλου. Δεν θέλω να μην υπάρχει αγάπη ούτε σε μια οικογένεια, ούτε σε μια ψυχή. Όλοι μαζί αποτελούμε μια οικογένεια. Ποια οικογένεια? Του χωριού και του Χριστού και της Εκκλησίας. Τώρα θα δει το πανηγύρι. Φέτος είναι και καλή μέρα το πανηγύρι. Κυριακή, Σάββατο απόγευμα. Σάββατο απόγευμα θα έχουμε τον Εσπερινό. Αρχίσουμε 7 η ώρα και μετά τη λιτάνευση της εικόνας. Θέλω εδώ να τονίσω ότι καλό θα ήταν όσοι θέλετε
να βοηθήσετε να έχουμε την εικόνα της Παναγίας και σας έχω μία έκπληξη για το άλλο χωριό. Αποκτήσαμε δύο θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Μία αυτή εδώ που είναι του Κίκου αντίγραφο και η άλλη που είναι της Παναγίας των Ιβύρων αντίγραφο. Και θα τις έχουμε μία εδώ και μία στην άλλη την εκκλησία. Για φανταστείτε ποιον εικόνων έχουμε αντίγραφα. Για φανταστείτε τον Ιβύρων που είναι η εσφαγμένη Παναγία που την είχε χτυπήσει ο βάρβαρος και έτρεξαν τα αίματα και αυτός μετά έγινε μοναχός βλέποντας τα αίματα πάνω από την εικόνα να τρέχουνε και της μεγαλύτερης μονής της Κύπρου, της Παναγίας του Κύπρου που η παράδοση θέλει την πρωτότυπη εικόνα να την έχει ζωγραφίσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αυτή η εικόνα κανονικά στήχιζε 3.500. Σε μας μας την έδωσε ο Γέροντας Αγαθόνικος, ένας υπέρλαμπρος μοναχός, με χαρίσματα μοναχός. Θα σας πω ένα μόνο. Μπαίνω μέσα στο μοναστήρι, να προσκυνήσω και να φύγω την δεύτερη φορά που πήγα. Και ακούω έναν μοναχό να φωνάζει, «Παπα Χρήστο, Παπα Χρήστο, Παπα Χρήστο», έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί. Τι είχε γίνει? Ο γέροντας έχει χάρισμα και βλέπει κατευθείαν. Και του λέει πήγαινε βρες τον Παπαχρήστο που μπήκε στο μοναστήρι. Εγώ κρύφτηκα πίσω από τον Διαπολώνα, λέω μην εμφανίζεσαι, έχει κι άλλους παπάδες. Λέω δεν είσαι εσύ, γιατί να σε ψάχνουν εσένα στην Κύπρο. Παπαχρήστο από εδώ, αφού δεν τον βρήκε, λέω πάτε τι ψάχνετε, λέει τον Παπαχρήστο. Λέω καλή ώρα σας, μένω με λένε Παπαχρήστο. Έλα πάνω βρε ευλογημένη, σε περιμένω γέροντας και μου φωνάζει κιόλας. Πήγα πάνω, με κράτησε 4 ώρες και ενώ τα πόδια του δεν αντέχουν να ανεβεί ούτε ένα σκαλάκι, με πήγε σε όλο το μοναστήρι σερνόμενα τα πόδια του. Και φεύγοντας μου λέει, τι να σου δώσω βρε παιδί μου, τι να σου δώσω, τι να σου δώσω, τι να σου δώσω. Και λέει στον μοναχό, πήγαινε φέρε την εικόνα που έχουμε θυλιγμένη να φύγει για Ρωσία. Φτιάξουμε άλλο αντίγραφο εμείς. Του λέω, πάτερ, αυτή είναι ακριβή, εγώ πώς θα την ξεχρεώσω? Μου λέει, δεν θα ξεχρεώσεις τίποτα. Θα εύχεσαι και θα προσεύχεσαι για την Κύπρο μας. Φτάνει αυτό και πάρ' την εικόνα να την έχετε ευλογία μόνιμη. Θα πω την ιστορία όταν θα κάνω την παράκληση πέρα στην Παναγία για την άλλη εικόνα πως έφτασε στα χέρια μου. Κανονίστε λοιπόν αυτές τις μέρες των παρακλήσεων με τη σειρά όποιος θέλει να στολίζουμε την εικόνα για να έχουμε τη χάρη και την ευλογία. Μία εδώ, μία εκεί. Οι παρακλήσεις τώρα. Την πρώτη εβδομάδα και την τελευταία Κυριακή θα κάνω πέρα στον Άγιο Χαράλαμπο. Τη δεύτερη εβδομάδα που είναι και το πανηγύρι, οπότε θα είναι στολισμένος ο ναός με πολλά λουλούδια. Τη δεύτερη λοιπόν εβδομάδα θα κάνουμε εδώ τις παρακλήσεις. Είναι η Παναγιά μας και επειδή όλοι την έχουμε ανάγκη και σας παρακαλώ πολύ για να γονατίσουμε αυτές τις μέρες όλοι και για την πατρίδα μας και για τη χώρα μας με όλα αυτά τα δεινά που τραβάει. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Χάσαμε την προσευχή, χάσαμε την αγάπη, χάσαμε τον Χριστό, χάσαμε την Παναγιά, γι' αυτό και τα τραβάμε όλα. Αν ξαναβρούμε την προσευχή, αν ξαναβρούμε την αγάπη, αν ξαναβρούμε την Παναγιά, αν ξαναβρούμε τον Χριστό, θα φύγουνε τα δεινά και θα σταματήσουν τα δεινά να υπάρχουν. Σας παρακαλώ, μην τα βλέπουμε μωρέ όλα του τα δω που γίνονται σαν ωραία σύρια στην τηλεόραση. Ας γονατίζουμε, ας γονατίζουμε, ας γονατίζουμε και να ρίχνουμε κατά δάκρυ για αυτούς που παλεύουν, για αυτούς που πονάνε, για αυτούς που υποφέρουν, για αυτούς που βασανίζονται,
για αυτούς που χάνουν τη ζωή τους για την πατρίδα. Πόσο πρέπει να μας συγκλονίζουν όλα αυτά. Και αυτές τις μέρες θα κάνουμε, είπαμε, τον Εσπερινό στις 7 και τη λειτουργία της Κυριακής που είναι το πανηγύρι μας και θα σας παρακαλούσα όλους να είστε εδώ. Ξέρετε γιατί? Με πονάει που δεν είμαστε στα πανηγύρια όλοι. Πρώτον, λένε οι αγιορείτες ότι στα πανηγύρια είναι διπλή και τριπλή η χάρη του Θεού, διότι γιορτάζει το σπίτι του Θεού στο κάθε χωριό. Και δεύτερον, να ερχόμαστε να παρακαλάμε και να ευχαριστούμε το Θεό για όλα αυτά που μας έχει δώσει όλη τη χρονιά. Και τρίτον, που υπάρχουν οι ναοί μας. Ξέρετε σε πόσα μέρη γκρεμίζονται οι ναοί από πολέμους, από καταστροφές, από λαιλασίες. Εμείς τους έχουμε τις νόμους και τις έχουμε κάνει και τόσο όμορφους και ωραίους. Και αυτές τις μέρες τώρα, κάθε μέρα που θα έχει παράκληση, θα είμαι εδώ, μετά την παράκληση που θα είναι 7 η ώρα, μετά τις 8 θα είμαι εδώ για όποιον θέλει να δει για εξομολόγηση. Τώρα να πω και δύο λόγια για το Ευαγγέλιο σύντομα. Είδε, λέει, ο Χριστός τους όχλους και τι έκανε. Εθεράπευσε όλους όσοι δεν ήταν καλά. Όλους. Και δεν λέει πόσους. Και δεν λέει ποιους. Και δεν λέει τι αρρώστιες είχαν. Αυτό που κάποια θαύματα αναφέρονται με τις ασθένειές τους, τι θεράπευσε, είναι τα ελάχιστα. Τα πολλά θαύματα τα έχει ομαδικά το Ευαγγέλιο. Και αφού τους θεράπευσε, λέει, πήγαν οι μαθητές και του λένε, «Δάσκαλε, απόλυσον τους όλους». Διώξε τους, λέει, γιατί εδώ δεν έχουμε φαγητό να φάνε. Και η μέρα και έκλεινε και έχει τελειώσει. Και τότε τι τους λέει ο Χριστός, τους μαθητές. «Έχετε βρόσιμο ενθάδε, έχετε, λέει, φαγητό. Δώστε το. Δώστε το. Τι έχουμε, λέει, δάσκαλε. 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Θα φτάσουν για αυτούς τους χιλιάδες που έχουμε εδώ τώρα». Τα ευλόγησε και λέει, μοιράστε τα. Η ευλογία και η υπακοή των μαθητών να τα μοιράζουν. Και εχορτάστησαν άπαντες και χόρτασαν, λέει, όλοι όσο ήθελαν να φάνε και τους λέει μετά, μαζέψτε τα περισσεύματα από τα κομμάτια που περίσσεψαν, τα ψάρια και τα ψωμιά. Και γέμισαν, λέει, 12 κουφίνια από τα 2 ψάρια και τα 5 ψωμιά. Περίσσεψαν και έφαγα, λέει, 5.000, το λέει εμέσως, οικογένειες. Γιατί το λέει εμέσως? Μέτρησε, λέει, μόνο τους άνδρες, τους αρχηγούς δηλαδή της οικογένειας. 5.000 οικογένειες. Αυτό ήταν το απλό θαύμα για τον Χριστό. Λέμε καμιά φορά, δεν έχω, δεν μπορώ, δεν γίνεται, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει εκείνο. Γονάτισε, μωρέ, και προσευχή σου. Γονάτισε και προσευχή σου, πες το στο Θεό. Με ταπείνωση, με αγάπη, με υπομονή και θα έρθει σίγουρα η απάντηση. Μα πολλές φορές, παπά μου, δεν έρχεται αυτό που ζητάω. Μπορεί να έρθει κάτι άλλο που είναι καλύτερο για σένα. Το καλύτερο για μένα, ξέρετε ποιο ήταν, που έφυγα από μια ενορία που είχε 11.000 κόσμο και
ήρθα σε δυο ενορίες που έχουν από 15 ανθρώπους. Και όμως, οι παπάδες τι μου λέγανε τότε όλοι οι φίλοι μου, οι παπάδες, ο κόσμος, οι λαϊκοί, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες, πού πας στην καταστροφή, πού πας εκεί που δεν θα σε ξέρει κανένας. Θα πάω εκεί, γιατί και εκεί έχει Χριστό. Και ήρθα και από τους 15 με έμαθαν οι πάντες. Πήγαινα στην Κρήτη και θα το πω τώρα πώς μου. Τρώω και πίνω παντού τσάμπα, γιατί όλοι με ξέρουν και όλοι μας ξέρουν. Θα έρθουμε, παπά, από την Κρήτη να σε δούμε εκεί που είσαι. Γιατί ήρθες κι εσύ. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποιο είναι το καλό μας. Αλήθεια το καλό μας με την παπαδιά μου και τα παιδιά μου είναι τούτος εδώ τώρα. Γι' αυτό και μένουμε. Αφήσαμε ένα σπίτι παλάτι και έχουμε να πάμε πάνω από ένα χρόνο να μείνουμε έστω και μια μέρα. Αφήσαμε ένα σπίτι παλάτι για να δούμε εδώ στο καλυβάκι του ναού και να νιώθουμε τρισευτυχισμένοι και τρισχαρούμενοι. Γι' αυτό λοιπόν όταν ζητάμε το καλό να αφήνουμε στο Χριστό και στην Παναγιά να ζυγίζει ποιο είναι το καλό μας. Ποιο είναι το καλό μας, τι είναι το καλό μας, τι μας συμφέρει, τι μας δίνει. Και να αγαπήσουμε και το δύσκολο. Τελειώνω με ένα παράδειγμα που έζησα στην Κρήτη. Πήγα στο μοναστήρι του Κουβερνέτου. Από τα παλιά, ξακουστά και πολύ πνευματικά μοναστήρια, κρατάει τον τρόπο ζωής και το πρόγραμμα από τα γεωρίτικα μοναστήρια. Και είχε έναν μοναχό, τον πατέρα Σοφρόνιο, παντελώς κατάκητο. Χωρίς να μπορεί να μιλήσει, χωρίς να μπορεί να συνοηθεί για τίποτα. Και μου λένε οι πατέρες που με πήγαν εκεί, δες τώρα τι θα ζήσεις. Δες, λέει, την οθόνη από αυτό το λάπτοπ. Και ο πατέρας ο Χρόνιος μου μιλούσε, κοιτώντας απέναντί του κάτι και κάνοντας νοήματα με τα μάτια, μεταφέρονταν και έγραφε στο λάπτοπ. Και μου λένε κάποιοι μετά, που τους είδα το απόγευμα στην ομιλία, μάθανε που πήγα στον πατέρα Σοφρόνιο και μου λέει μια κοπέλα, εγώ είμαι Τουρκάλα και με κατήχησε ο πατέρας Σοφρόνιος, ο οποίος τώρα λέει που είναι άρρωστος, έμαθε τα τουρκικά, και έμαθε να γράφει με τα μάτια στην οθόνη στα τουρκικά και να κατηχεί. Εγώ λέει ήμουν στην πόλη, κατηχήθηκα και ήρθα εδώ στο μοναστήρι και βαφτίστηκα. Λέω γέροντα, τι είναι το ταδό στο λιγούμενο, με τον οποίο κάναμε τον εσπερινό στο πανηγύρι που ήμουν στον Άγιο Πανελλήνιο. Μου λέει δεκάδες ανθρώπους κατήχησε ο πατήρης Οθόνιος. Αυτό κάνει όλη την ημέρα. Και είχε ένα λάθος αυτό που έγραφε και προσπαθούσε και τελικά κατάφερε και το διόρθωσε. Του φίλησα και τα πόδια. Έχει ανθρώπους που πετυχαίνουν σπουδαία και εμείς μωρέ λυγίζουμε στο τίποτα. Λυγίζουμε στο τίποτα. Γιατί? Γύρω μας Άγιοι, γύρω μας άνθρωποι σπουδαίοι, γύρω μας άνθρωποι που παλεύουν. Να παλέψουμε κι εμείς. Μπορούμε. Μπορούμε τα πάντα να παλέψουμε. Τα πάντα. Έβλεπα τον παππούλη, τον Παπαδημήτρη, μια ενορία με δύο υπέροχους παπάδες που είναι και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Σπάνιο πράγμα, οι παπάδες δεν αγαπάει κανένας παπά. Και
ο καημένος ο Παδημήτρης λιωμένος με 10 ηχηρείς στα πόδια. Να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, να τρέχει, να ταΐσει, να ποτίσει, να κάνει χιλιάδες. Στην μέρα του πανηγυριού, μου λέει, κοινωνούσαν πάνω από μία ώρα τόσοι ιερείς και μου λέει ο Πάτερ, πρέπει να σήμερα, λέει, στο πανηγύρι, να πέρασαν και πάνω από 5.000 κόσμους. Και την τελευταία στιγμή με βγάζει ο Δεσπότης, τρέπομαι τώρα να σας το πω, με βγάζει ο Δεσπότης και μου λέει, να μιλήσω, να μιλήσω εσύ. Γιατί, λέει, τα λες καλά στην τηλεόραση. Του λέω, η τηλεόραση με το κήρυγμα δεν έχει ίδια σχέση. Εσείς με κάνετε κάτι, όχι εγώ. Αυτό το κάτι δεν είναι δικό μου. Είναι δικό σας και του Θεού. Και ντρέπω. Κάθε φορά που με καλούν κάπου να μιλήσω, λέω πάλι μου, πάλι. Και δεν παρακαλάω κανένα, δεν είπα να πάω να μιλήσω. Όσοι με καλούν, με καλούν. Όσοι δεν με καλούν, τους αγαπάω πιο πολύ αυτούς. Γιατί δεν με βασανίζουν. Να είμαστε καλά, να περάσουμε ένα όμορφο 15 Αύγουστο. Αρχίζουμε από την Τρίτη, πέρα στον Άγιο Χαράλαμπο και μετά από την Κυριακή του Πανηγυριού το απόγευμα θα κάνουμε εδώ για να μας έχει καλά ο Θεός και η Παναγία. Κυριακή το απόγευμα παράκληση. Όχι σήμερα, την άλλη Κυριακή. Και να άρχεστε, μα αφήστε την τηλεόραση για λίγο. Α, είτε με αυτή την τηλεόραση, δεν την παρατήκατε ακόμα. 100 φορές τα ίδια και τέτοια μας δίνει. Διευθώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και